Μόλις ξύπνησα, αυτή είναι η φάτσα μου. Έπλυνα το πρόσωπό μου. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσω ένα vlog. Γιατί τώρα τελευταία παρακολουθώ πάρα πολλά vlog που μου αρέσουν. Αυτός είναι ο Ρούκης. Και φωνάζει. Γιατί θέλει να τον πάω βόλτα. Η πρώτη δουλειά που θα κάνω είναι να στρώσω το κρεβάτι μου. Η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνεις είναι να φτιάχνεις το κρεβάτι σου, γιατί έτσι βάζεις τον εγκέφαλο σε μια διαδικασία να ολοκληρώνει δουλειές και θα πάει πολύ καλά η μέρα σου και πολύ παραγωγικά. Ξεκινάμε. Τι πρέπει να κάνεις? Ναι, είσαι καλό παιδί. Είσαι καλό παιδί για να πας βόλτα. Μπράβο. Ρουκάκι, τι θέλεις? Είδατε, μου δείχνει. Θέλω ένα μπισκότο μετά τη βόλτα μου. Ήσουν καλό παιδί, το αξίζεις. Οι γονείς μου ήρθαν μαζί με τη μικρή μου την αδερφή το Σαββατοκύριακο, τώρα που ήταν το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας. Χθες ήταν Καθαρά Δευτέρα, οπότε σήμερα είναι Τρίτη και ετοιμάζουμε... Α, πάει τρώει. Και φάγαμε αρκετά. Κάναμε πάρα πολλή δουλειά και στο σπίτι και στο στούντιο. Με βοήθησε ο μπαμπάς μου να κάνουμε πάρα πολλές δουλειές. Η μαμά μου μαγείρευε φαγητά. Γινόταν ένας ωραίος χαμός εδώ πέρα. Οπότε, επειδή φάγαμε πάρα πολύ, σήμερα ξύπνησα και θέλω να φτιάξω κάτι σαν σμούθι, να το πω. Κάτι σαν σμούθι σε μπολ. Κάτι τέτοιο, κάτι υγιεινό. Κάτι φρέσκο και δροσερό θέλω να φάω για πρωινό. Συνήθως δεν το κάνω αυτό. Προτιμώ κάτι ζεστό για πρωινό. Όλα θα μπουν εδώ μέσα και θα χρησιμοποιήσω γιαούρτι, αλλά θα αφήσω λίγο για το Ρουκάκι, γιατί του αρέσει πολύ το γιαούρτι. Και από ό,τι έχω μάθει, κάνει καλό στα κόκαλά τους. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το Acai Energy, που το βρήκα στο σούπερ μάρκετ. Έρχεται σε πακέτο με πολλές τέτοιες συσκευασίες μέσα. Δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα, περίμενα να είναι λίγο ξινούτσικο. Να έχει μία γεύση. Αυτό δεν έχει καμία γεύση. Αλλά αν κάνει καλό, θα το φάω. Οπότε πιθανότατα να το ξαναγοράσω, άσχετα που δεν μου άρεσε σαν γεύση. Θα βάλω μία κουταλιά peanut butter. Waitrose! Το βρήκα και αυτό στο σούπερ μάρκετ. Φυσικό βούτυρο είναι. Θα βάλω μία μπανάνα. Λίγες κατεψυγμένες μπανάνες, λέω. Φράουλες. Και έχω και μερικές για τον τεκουγάτσιο. Αυτά. Κάπως έτσι είναι το μείγμα. Πρόσθεσα και λίγο γάλα αμυγδάλου με βρώμη σε ένα μίξ για να γίνει λίγο πιο ρευστό. Το γεμίσω ως εδώ. Από food decoration παίρνω άριστα 10. Κλαίω. Και επίσης θα προσθέσω και μια κουταλιά φυστικό βούτυρο. Αλλά αυτό είναι. Έβαλα την μπανάνα, έβαλα chia seeds. Και έβαλα και ένα μείγμα έτοιμο με ξηρούς καρπούς. Είναι για σαλάτα αυτό το μείγμα, αλλά το χρησιμοποιώ και σε smoothies. Είτε μέσα, είτε για decoration. Οπότε λοιπόν, πάω να φάω το πρωινό δεκατιανό μου. Θα έλεγα ότι είναι ένας συνδυασμός γιατί ξύπνησα αργά. Και ετοιμάζομαι γιατί έχω φυσικοθεραπεία στις 12.30 ώρα. Λοιπόν, τελείωσα με το μακιγιάζ μου. Έκανα ένα πάρα πολύ ελαφρύ μακιγιάζ με BB κρέμα, με χρώμα. Έφτιαξα τα φρύδια μου, έβαλα λίγο lip gloss. Δεν έκανα κάτι σπουδαίο γιατί μόλις γυρίσω από τη φυσικοθεραπεία θα κάνω μπάνιο. Θέλω να περάσω από το Leroy Merlin να αγοράσω κάτι πράγματα που θέλω να πάρω. Οπότε ελπίζω να τα κάνω όλα αυτά. Είναι η ώρα. Τι ώρα είναι, Ρούκι? Ρουκάκι. Μισό. Λοιπόν,
Η ώρα είναι 11:57, σχεδόν 12. Έχω ραντεβού στις 12:30, οπότε ξεκινάω αμέσως και ευελπιστώ να βρω πάρκινγκ. Έφτασα, όχι απλά έφτασα, έφτασα 1/4 νωρίτερα γιατί δεν είχε καθόλου κίνηση. Βρήκα αμέσως πάρκινγκ, δηλαδή είναι απίστευτο. Και είμαι πολύ άνετη τώρα με το χρόνο μου, δεν έχω αγχωθεί καθόλου γιατί είδα ότι όλα κυλούσαν τέλεια. Λοιπόν, πάμε τώρα, ανυπομονώ να κάνω φυσικοθεραπεία, να ισιώσει και πάλι το σώμα μου. Το κάνω αρκετά συχνά, κάνω αρκετά συχνά μασάζ, γιατί κυρίως το κάνω για αποθεραπεία, για recovery. Και είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για πρόληψη, για να μην τραυματίζεσαι συχνά, ειδικά αν προπονείσαι αρκετά συστηματικά. Οπότε πάμε μέσα, να δω τι θα τραβήξω σε πλάνα, δεν ξέρω αν θα τα τραβήξω όλα. Αλλά ανυπομονώ να ισιώσει το κορμί μου, να μην πονάει η μέση μου, ο αυχένας μου. Έχω μερικά ελαττωματάκια, μερικά κουσούρια που μου έχει αφήσει η ρυθμική. Αμέσως στα νέα, έφτασα στο Μανώλη. Εμφανίστηκες τώρα. Λοιπόν, θα με δεις μετά από πάρα πολύ καιρό. Δεν φαντάζεσαι πως είμαι. Κομμάτια. Κομμάτια. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο, επειδή ήρθαν οι γονείς μου και κάναμε δουλειές, σηκώσαμε, φτιάξαμε πράγματα βαριά και η μέση μου έχει τσακίσει. Ο αυχένας μου το ίδιο. Α, να το πω τώρα στην κάμερα. Με πονάει το μετατάρσιό μου, το γνωστό που είχα τους τραυματισμούς από την Ολυμπιάδα, ξέρεις. Με πονάνε τα γονατάκια μου εδώ. Είμαι για απόσυρση. Δεν είμαι και λεμπούρη. Σίγουρα είναι αυτό. Με πονάει η μέση μου, ο αυχένας μου. Αυτά είναι τα κλασικά που τα κάνουμε πάντα εδώ πέρα, να ισιώσουν και μετά πετάω, δεν περπατάω. Και επίσης ένα καινούριο με έχει ξεκινήσει. Ένα νεύρο που με πιάνει εδώ στο βραχίωνα, που μάλλον είναι από το κεφάλι, και άμα κάνω έτσι το χέρι μου κάπως, το νιώθω να με τεινάζει. Επίσης το δεξί μου χέρι και λεπούρι. Το δεξί μου χέρι κάπως κάτι έκανε και έτρεμαν τα δύο τελευταία δαχτυλάκια. Κατάλαβα. Εντάξει. Φαΐ ήταν αυτό. Δεν έχω κάτι. Τι φαΐ ήταν αυτό, Θεέ μου. Ενθουσιάζομαι με το φαγητό και όταν βρίσκω ένα καλό φαγητό, τρελάθηκα. Τρελάθηκα με αυτές τις γαρίδες. Αυτό το μαγαζί λέγεται 5 Φι. Είναι ένα πολύ παλιό εστιατόριο από το... Πόσο από το... Κάτι άκουσα να λένε από το 67. Δεν είμαι σίγουρη, μην σας λέω πολλά. Δεν πρόκειται για διαφήμιση. Λοιπόν, αυτό το εστιατόριο είναι κοντά στο εργαστήρι του Μανώλη. Γι' αυτό κάθε φορά που έρχομαι για φυσικοθεραπεία πηγαίνω αμέσως μετά να φάω εκεί πέρα φαγητό ή να πάρω μαζί μου πακέτο. Απλά το κακό είναι ότι δεν κάνουν delivery. Μακάρι να ήταν πιο κοντά στην περιοχή μου να έπαιρνα κάθε μέρα φαγητά από εδώ. Έχουν τέλεια ποιότητα στα φαγητά τους. Φτιάχνουν κάτι υπέροχα, ρεβίθια. Ό,τι φτιάχνουν είναι πολύ φρέσκο, πολύ περιποιημένο. Και το καλύτερο είναι οι τιμές τους. Έχουν πάρα πολύ καλές τιμές. Και σήμερα δεν είχε πολλούς Έλληνες, είχε πολλούς τουρίστες. Ήταν πρώτη φορά που είδα τόσο ξένο κόσμο να το έχει μάθει και να το έχει ανακαλύψει. Πολύ καλό, πολύ χαίρομαι, παιδιά. Αν είστε κοντά στην περιοχή, νομίζω αυτή η περιοχή λέγεται Γουδί, αν είστε κοντά, να έρθετε να φάτε, γιατί πραγματικά αξίζει. Σήμερα είπα να πάρω γαρίδες. Αν και χθες ήταν 40, χθες φάγαμε γαρίδες πάλι. Αλλά λέω θέλω να δοκιμάσω γαρίδες στα κάρβουνα, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να φάω. Ένα έχω να σας πω, είχα πολύ καιρό να φάω τόσο καλή γαρίδα ψητή στα κάρβουνα. Τρελαίνομαι για θαλασσινά. Και είναι πάρα πολύ περιποιημένα, οι τιμές τους είναι απίστευτες, δηλαδή σε κερνάνε γλυκό, σε κερνάνε σαλάτα, είναι υπέροχο, υπέροχο μαγαζί. Σας μιλάω πολύ παθιασμένα. Όταν είναι κάτι καλό, το
Το υποστηρίζω 100%. Δεν είναι διαφήμιση, σας το λέω, μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε καλό είναι να το μάθετε κι εσείς. Και καλό είναι τέτοιες επιχειρήσεις να γίνονται πολύ γνωστές. Και μακάρι να ανοίξουν μία σελίδα delivery. Μία σελίδα στο ίντερνετ εννοώ. Κάτι, τώρα business idea, αν δουν αυτό το βίντεο. Κάτι να φτιάξουνε, να μπορούμε να παραγγέλνουμε για μία ολόκληρη εβδομάδα. Δηλαδή να μας φέρνουν τα φαγητά μας στο σπίτι, ξέρετε, σαν συνδρομή. Αυτό εννοώ. Αυτό ψάχνω να πω. Τώρα που πρέπει να πάω. Πρέπει να πάω πολύ γρήγορα. Είναι 2 και 20. Πρέπει να περάσω πολύ γρήγορα από το Leroy Merlin να πάρω στόκο. Στόκο. Και τι άλλο θέλω από εκεί. Μόνο στόκο. Για ένα στόκο θα πάω στο Leroy τώρα. Θα το κάνω όμως. Γιατί το χρειάζομαι και πρέπει να κάνω δουλίτσα. Το σκυλί μου είναι στο σπίτι. Θα του λείπω προφανώς. Δεν πειράζει, ας κάνει λίγο υπομονή. Νιώθω το σώμα μου και πάλι άνετο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω αυτό το συναίσθημα. Άνετο, ανοιχτό. Δείτε λίγο τον αφιένα μου. Πιο πριν πονούσα πάρα πολύ και πήγαινα μέχρι εδώ. Εδώ όταν ήμουνα σε αυτό το σημείο, ο αφιένας μου ήταν χάλια. Χάλια. Πονούσε πάρα πολύ και δεν μπορούσα να στρίψω. Ενώ δείτε τώρα. Τσακ. Τσακ. Έκανε πολύ καλή δουλειά. Για ακόμη μια φορά ο Μανώλης. Επίσης πάρα πολύ καλός φυσικοθεραπευτής. Μ' αρέσει να σας δίνω τέτοιες προτάσεις με επιχειρήσεις ή άτομα που κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Το αξίζουν. Αξίζουν περισσότερη αναγνώριση. Και αυτό θα κάνουμε μέσα από τα vlogs μου. Από εδώ και πέρα. Θα σας βάζω κάτω τις πληροφορίες στην περιγραφή αν κάτι δεν είπα στο βίντεο. Αυτά, σας αφήνω. Τα λέμε. Βρήκα στόκο και γάντια κυπουρική. Σπούκι. Η ώρα είναι 4 και τώρα μου ξυπνάει η όρεξη για καφέ. Δεν πίνω κάθε μέρα καφέ. Πίνω πραγματικά όποτε το αισθάνομαι. Νιώθω λίγο ζαλισμένη τώρα που γύρισα σπίτι. Δεν ξέρω. Αν και ξεκουράστηκα αρκετά χθες, επιτέλους πήρα το πρώτο ρεπό μετά από πολλές εβδομάδες χωρίς ρεπό. Και αυτό είναι το δύσκολο όταν δουλεύεις για τον εαυτό σου. Δεν έχεις ούτε μία μέρα ρεπό. Σε σημείο να φτάνεις ως εδώ. Κοιτάτε εκεί είναι τρέσα. Δεν έχω πάρει καμιά στο μαλλί. Τι άλλο, θα πιω το καφεδάκι μου, θα μπω για μπάνιο και θα τα πούμε σε λιγάκι. Μόλις βγήκα από το μπάνιο και θα σας δείξω ποια προϊόντα θα χρησιμοποιήσω για το σώμα. Θα ξεκινήσω με το Noxzema Invisible αποσμητικό και μετά θα περάσω στην αγαπημένη μου κρέμα σώματος από Misa. Αυτή η εταιρεία έχει πολύ ωραία αρωματικά χώρου και προϊόντα για το σώμα φυσικά. Η body lotion με άρωμα oud. Μυρίζει τρομερά, μυρίζει σαν ανδρική κολόνια και ξέρω ότι πολλές σαν και εμένα αγαπάτε τα ανδρικά αρώματα και σας αρέσουν έτσι οι πιο βαριές μυρωδιές. Οπότε σας προτείνω να τη δοκιμάσετε, δείτε πόσο μου έχει μείνει. Τίποτα, πρέπει να πάρω καινούρια. Αυτά λοιπόν είναι τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσω στο πρόσωπό μου με αυτή τη σειρά που βλέπετε. Θα ξεκινήσω πρώτα με τη VC, το Mineral 89 που είναι για τα μάτια. Ίσως όμως το βράδυ να βάλω από πάνω και μια πιο πλούσια κρέμα ματιών. Μετά θα περάσω στο αγαπημένο μου προϊόν από VC που είναι αυτό το booster. Μετά θα περάσω στο αγαπημένο μου προϊόν από VC που επίσης είναι το Mineral 89 booster.
Επίσης έχει πολύ ωραία ελαφριά υφή, πολύ άνετο, στεγνώνει αμέσως. Μετά από πάνω θέλω να βάζω το αγαπημένο μου water spray, water mist από Joae. Μυρίζει υπέροχα και προσφέρει ενυδάτωση, καταπραίνει το πρόσωπο και είναι μια τέλεια βάση για να περάσεις αργότερα στην ενυδατική σου. Αν είναι μέρα, τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιώ αυτήν εδώ την ενυδατική κρέμα από Aven, Hydrance. Aqua Gel. Είναι σε gel μορφή, επίσης έχει πολύ ελαφριά σύσταση, αλλά όλα αυτά τα προϊόντα που σας δείχνω προσφέρουν πλούσια ενυδάτωση και έχω δει διαφορά στην επιδερμίδα μου. Οπότε, αν είναι μέρα θα βάλω αυτή την κρέμα, αν είναι νύχτα θα βάλω της Joae την Overnight Μάσκα με Kumquat. Είναι υπέροχη, είναι πιο λιπαρή και αυτό γιατί είναι overnight μάσκα, την αφήνεις όλη τη νύχτα και την επόμενη μέρα το πρωί βλέπεις την επιδερμίδα σου πολύ σφριγηλή, πολύ ζωντανή και σίγουρα πολύ βελτιωμένη και ενυδατωμένη φυσικά. Αυτά είναι τα προϊόντα προς το παρόν. Αλλάζω συνέχεια γιατί δεν θέλω να συνηθίζει η επιδερμίδα μου, οπότε ανά μήνα, ανά δίμηνο, αναλόγως και με τις απαιτήσεις που έχει η επιδερμίδα μου με τον καιρό. Λοιπόν, τώρα αφήνω την επιδερμίδα μου για 5 με 10 λεπτά να απορροφήσει όλα αυτά τα υπέροχα προϊόντα που έχω βάλει από πάνω. Και αμέσως μετά θα κάνω το μακιγιάζ μου, γιατί θέλω να φιλμάρω το intro που σας έλεγα. Θέλω να φιλμάρω ένα intro για ένα συγκεκριμένο βίντεο. Παρέλαβα κάποια PR πακέτα και πάμε τώρα να κάνουμε unboxing, αφού καλωσορίσουμε το μικρό ρουκάκι. Ρουκάκι, θα κάνουμε unboxing, αφού σου αρέσει. Το είναι ένα balm, το οποίο έχει πολλές δυνατότητες να το χρησιμοποιήσεις. Ας πούμε, μπορείς να το βάλεις στα χείλη σου, στα πετσάκια, στα νύχια, στους αγκώνες σου, οποιαδήποτε σκλήνηση έχεις στο σώμα σου μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Είναι φοβερό και είμαι σίγουρη ότι αυτά τα λατρεύει η φίλη μου η Έλλη. Μου μιλάει συνέχεια για αυτή τη μάρκα. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα δύο έχουν χρώμα. Ή αυτά τα τρία, μπορεί να κάνω λάθος. Νομίζω αυτά τα τρία πρέπει να έχουν χρώμα και αυτό να μην έχει χρώμα. Αυτό τι είναι το μικρούλι? Α, αυτό είναι το lip scrub. Είναι προϊόντα τα οποία είναι κατάλληλα για όσους έχουν πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα. Καφέ, νούτα, αποχρώσεις. Έχουμε και κάποιες πιο δαμασκινή ή πιο κόκκινες αποχρώσεις. Λοιπόν, ξεκινάω με το πρώτο. Δείτε λίγο τι όμορφο. Αυτό είναι το πρώτο. Αχ, είναι η ίδια απόχρωση με τον νύχι μου. Τέλειο. Ονομάζεται 1 Million Kisses. Το δεύτερο ονομάζεται Famous Star. Και είναι αυτή εδώ η απόχρωση. Και αυτό μοιάζει πολύ με τον νύχι μου. Το τρίτο ονομάζεται Classy Chic και είναι αυτή εδώ η απόχρωση. Το τέταρτο είναι το Precious Moment Το πέμπτο και πολύ ωραίο δαμασκινή χρώμα είναι το Luxurious Mood. Και το τελευταίο είναι ένα υπέροχο έντονο κόκκινο και ονομάζεται Red Carpet. Αυτά λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τις εταιρείες που μου έστειλαν τα προϊόντα και συνεχίζουμε στο vlog. Η ώρα είναι μόνο 11 και 4, γέρασα, ψέματα, 11 και 20 και νιώθω λες και είναι μία η ώρα τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, τα μάτια μου είναι κόκκινα. Πέρασαν αρκετές ώρες από την τελευταία στιγμή που τα είπαμε, ολοκλήρωσα κάποιες δουλειές. Μου έμειναν κάποιες, εντάξει, ήμουν σίγουρη ότι δεν θα κατάφερνα όλη τη λίστα που έφτιαξα, γιατί ήταν και πράγματα που μάζεψα από το τριήμερο που έπρεπε να κάνω σήμερα, πολλές εξωτερικές δουλειές που δεν πρόλαβα να τις κάνω. Οπότε τα αφήνω αυτά.
αύριο μέρα είναι, δόξα τω Θεώ. Θα συνεχίσουμε τις δουλειές αύριο. Αύριο πρέπει να σηκωθώ νωρίς. Ναι, πρέπει να σηκωθώ νωρίς. Όταν λέω νωρίς, θα έλεγα κατά τις 6.30, 7, κάπου εκεί. Αυτά. Αν δεν έχετε κάνει subscribe, μην ξεχάσετε να κάνετε. Και φυσικά να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Αφήστε μου σχόλια γιατί βοηθάει και αυτό. Κάντε like σε αυτό το βίντεο και θα το πούμε πολύ πολύ σύντομα σε ένα άλλο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας! We'll be right back.